Και Τσακαλώτο αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής να λένε πως δεν είναι αυτή τη στιγμή ώρα για επαναδιαπραγμάτευση τίποτα τέτοιο. Και χθες, σε αυτή τη θέση που κάθεστε κι εσείς, η κυρία Φωτίου λέει: περιμένετε και θα δούμε. Τελικά τι θα γίνει? Ναι, το ίδιο λέμε όλοι. Δεν υπάρχει διχογνωμία ούτε αποχρώεση σε αυτό το ζήτημα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψουμε εντατικά ώστε η χώρα να τελειώσει με τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Και από εκεί και πέρα, συνεκτιμώντας όλη την πραγματικότητα που θα έχουμε μπροστά μας, για παράδειγμα, τα μακροπρόθεσμα μέτρα του χρέους, θα πάμε στο καλύτερο σενάριο ή σε ένα όχι και τόσο καλό σενάριο? Ο ΕΦΚΑ πόσο πλεονασματικός θα είναι, πλεονασματικός ή θα είναι ελλειμματικός κατά τις λάθος εκτιμήσεις? Η περικοπή των συντάξεων θα εφαρμοστεί, ναι ή όχι? Αυτό μας ενδιαφέρει. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, σας λέω ότι αυτά τα μέτρα αυτή τη στιγμή είναι ψηφισμένα. Εάν επανεξετάσουμε συνολικά το μείγμα της δημοσιονομικής μας πολιτικής, δεν θα το κάνουμε μία μέρα ή μία εβδομάδα πριν βγούμε από το μνημόνιο. Αυτό που λέτε δεν προβλέπετε από πουθενά. Δεν προβλέπετε αυτό που λέτε. Καταλαβαίνετε. Το είναι λόγια ότι υπάρχουν, στην τηλεόραση. Υπάρχουν καλοθέλη. Στην τηλεόραση μιλάω. Εσείς έχετε ψηφίσει ένα νόμο που λέει από 1η-1η έως 18% μειώσεις. Και δεν έχει... Θα εφαρμοστεί αυτό, ναι ή όχι? Και δεν έχει υπάρξει κάποια μεταβολή. Θα εφαρμοστεί επομένως. Δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή κάποια μεταβολή. Θα εφαρμοστεί, ρωτάω. Αυτοί οι οποίοι έχουν γνήσει ο άγχος. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε όμως έτσι. Νομίζω ότι μπορούμε. Άμα με αφήσετε, ρωτάω αν θα εφαρμοστεί αυτό ο νόμος. Σας βλέπω πολύ αγχωμένο. Καθόλου αγχωμένο. Για να σας απαντήσω. Εμένα δεν με αφορά, δεν με συνταξιούχος, αλλά αφορά εκατομμύρια κόσμο. Αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Θα εφαρμοστεί λοιπόν αυτό ο νόμος? Λέω λοιπόν, εμείς λοιπόν που έχουμε ειλικρινή αγωνία για αυτό το ζήτημα. Ναι. Τις όποιες δυνατότητες υπάρξουν ή δεν υπάρξουν, ναι, θα πρέπει να τις εξετάσουμε, όχι κάνοντας τα τελευταία βήματα για να βγούμε από το μνημόνιο, διότι μπορεί να υπάρχουν διάφοροι καλοθελητές που να θέλουν να μας εκτροχιάσουν ή να μας ρίξουν σε χειρότερα σενάρια, πιστωτικές γραμμές, στήριξη, πιο σκληρή εποπτεία κτλ. Με αυτή την έννοια λοιπόν σας λέω ότι ο κατάλληλος χρόνος, ναι, για αυτήν τη συζήτηση και για τέτοιου είδους συζητήσεις, διότι δεν είναι μόνο αυτό, μπορεί να έχουμε μια δυνατότητα με τα μεγαλύτερα πλεονάσματα, είναι μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Μετά τον Αύγουστο δηλαδή. Βεβαίως. Μπορεί να επαναδιαπραγματευτείτε. Μετά τον Αύγουστο. Δεν το αφήνετε ανοιχτό αυτό, λέτε. Να δούμε. Ότι μπορεί και να μην ισχύσει. Δεν αφήνω ούτε ανοιχτό, ούτε κλειστό, ούτε κλείνω το μάτι σε κανέναν. Λέω όμως ότι αυτή τη στιγμή ο υπαριθμόν ένα στόχος είναι η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια. Διότι αν δεν έχουμε καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, δεν μπορούμε να έχουμε όρους και προϋποθέσεις να συζητήσουμε. Εάν έχουμε έξοδο, έχουμε, όπως όλα δείχνουν ότι θα έχουμε, μάλιστα, θα δούμε τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, τις προοπτικές της. Σε ποιο επίπεδο θα τις δούμε σε αυτές? Σε όλα τα επίπεδα. Διότι εσείς, μπορεί να δώσετε ένα επίδομα, τον οποίο να το ονομάσετε μπορεί, 13η σύνταξη και να κοροϊδέψετε τον κόσμο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι κοροϊδέψτε. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστούν οι περικοπές που έχετε ψηφίσει. Μα συγγνώμη, και δεν απαντάτε σε αυτό. Είναι ένα επίδομα που μπορεί να ονομαστεί η 13η σύνταξη, είναι κοροϊδία? Ναι, είναι κοροϊδία, γιατί είναι εφάπαξ. Ενώ τη σύνταξη την κόβουν συνέχεια. Αυτό είναι μία φορά που το δώσετε. Ναι, μία φορά. Λέω λοιπόν, η σύνταξη όμως κόβεται κάθε μήνα. Να μην μπαίνουμε όμως σε υποθετικά σενάρια. Όχι, κύριε Ζαχάρη, δεν ήταν μία φορά. Πρέπει να είσαστε σαφείς. Τα εφάπαξ χρήματα τα οποία δόθηκαν ως κοινωνικό μέρισμα ήταν δύο φορές. Και με την απόδοση της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να αποτραπεί η μείωση στη σύνταξη, κύριε Ζαχαριάδη. Πρέπει να αποτραπεί η μείωση στη σύνταξη στην περίπτωση που έχουμε καθαρή έξοδο τον Αύγουστο, ναι ή όχι? Θυμάστε, εμείς και από τότε που είχαμε αναγκαστεί να κάνουμε αυτόν τον συμβιβασμό για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, ναι, γιατί ο κύριος Σόιμπλε και τότε ο κύριος Ντάισιμπλου μας πίεζαν, ναι, σε αυτό το ζήτημα μαζί με την κυρία Λαγκάρντ με χρεοκοπία της χώρας. Εάν αυτό το μέτρο δεν είχε επιβληθεί, εμείς από μόνοι μας δεν θα το είχαμε υιοθετήσει. Mm. Άρα, τουλάχιστον εγώ στο επίπεδο το πολιτικό, θα έβλεπα θετικά, χωρίς βέβαια να υπάρχει η οποιαδήποτε διαδικασία απόκληση από τους συμφωνημένους στόχους του 3,5% που όχι μόνο τους πιάνουμε αλλά τους ξεπερνάμε και με άνεση, βεβαίως με μεγάλο κοινωνικό πόνο, με μεγάλη κοινωνική πίεση, με μεγάλες περιοχές στις δημόσιες δαπάνες, λοιπόν, θα έβλεπα θετικά μια συνολική διαπραγμάτευση για τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Τα μέτρα τα οποία επιβλήθησαν στην ελληνική οικονομία από το 2000... Και το αφορολόγητο και το συντάξιο μέσα σε αυτά. Απαντώ για όλα. Τα μέτρα τα οποία επιβλήθησαν από το 2010 μέχρι σήμερα δεν είναι γραμμένα ούτε στις πλάκες του Μωυσή ούτε σε κανένα Ευαγγέλιο. Η γνώμη μου είναι ότι κάποια βρισκόμενοι σε ειδικές οικονομικές συνθήκες θα τα διατηρήσουμε, κάποια όμως μπορούμε σιγά σιγά πηγαίνοντας καλύτερα οικονομία και να αρχίσουμε να τα έρουμε. Έτσι δεν είναι? Την ομιλία του στο φόρουμ, αυτό ακριβώς είπε. Έχουμε δημιουργήσει, λέει, τις συνθήκες
για την επιστροφή σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και τη σταδιακή πτώση της ανεργίας και όλα τα υπόλοιπα και την επιστροφή σε μια κανονικότητα. Αλλά εμείς σας ρωτάμε συγκεκριμένα πράγματα και εσείς μας αφήνετε μια ομίχλη. Όπως κάνουν οι περισσότεροι. Δεν είναι υπεύθυνο, κύριε Οικονόμου, από τη θέση μου να βγω εγώ και να πω είτε την προσωπική μου άποψη για αυτό το ζήτημα, είτε να δεσμεύσω μια ολόκληρη κυβέρνηση, μια χώρα και ένα λαό ο οποίος εδώ και 10 χρόνια έχει μπει στα μνημόνια, έχει υποστεί πολλές ήττες, αλλά κατορθώνουμε να βγούμε ισορροπημένοι από αυτή την κατάσταση. Ισορροπημένοι, φτωχοί και χρεωμένοι με το λαιμό. Χωρίς τέταρτα μνημόνια όμως, χωρίς περαιτέρω πτώση και μεγαλύτερη προοπτική. Κοιτάξτε, κύριε Ζαζομπούλου, εγώ σε αυτό το τραπέζι ήμουνα πριν από κάποιους μήνες, όταν και εσείς με καλή δημοσιογραφική προαίρεση με ρωτάγατε για τέταρτο μνημόνιο, για ένα μνημόνιο. Ωραία, τώρα βλέπω ότι και εδώ πέρα υπάρχει μια αντίληψη ότι τελειώνουν αυτοί. Κύριε Βαρβιτσιώτη, μπορεί αυτή η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση